Είδαμε ένα τουρνουά πολύ ανταγωνιστικό. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ποια είναι η εικόνα που παρουσίασαν οι ομάδες εδώ και τι πρωτάθλημα περιμένουμε να δούμε φέτος? Ήταν σίγουρα ένα ανταγωνιστικό τουρνουά και οι τέσσερις ομάδες παρουσιαστήκαν τουλάχιστον με πολύ μεγάλη διάθεση. Σαφώς όχι έτοιμες, σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας κάθε μία. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι και από την εικόνα μας, σίγουρα και από το αποτέλεσμα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας λείπει είναι η διάρκεια. Όταν βρούμε διάρκεια περισσότερα, δηλαδή διαστήματα καλού ρυθμού, σαν αυτά που δείξαμε και τις δύο μέρες, που ήταν λιγότερα όμως, θα νιώθουμε ακόμα πιο καλά και ακόμα πιο έτοιμα. Αλλά είναι μια ωραία πρωτοβουλία αυτό το τουρνά στην αρχή της χρονιάς, για να μας βάλει πραγματικά στο πνεύμα του πρωταθλήματος που θα έρθει. Και έδειξε ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Καμία ομάδα δεν θεωρώ ότι θα είναι εύκολη, όσο μάλλον για τα ντέρμπι μεταξύ των διεκδικητών. Έδειξε και σήμερα ότι κανένα μάτς δεν μπορεί να τελειώσει πριν τελειώσει. Όλες οι ομάδες έχουν την ποιότητα και το βάθος στους πάγκους και τους παίχτες με την προσωπικότητα και την εμπειρία που μπορούν να πάει στιγμή να ξαναμπούν στο μάτς. Η ομάδα της ΑΕΚ έχει ένα πολύ σημαντικό συν, νομίζω εγώ τουλάχιστον, το ότι πολλοί παίχτες της παίζουν εδώ και χρόνια μαζί. Αυτή η συνοχή της ομάδας πόσο μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει στην επίτευξη των στόχων? Πολλά χρόνια όλοι οι παίχτες δεν είναι αυτό το ρόστερ, αλλά είμαστε σίγουρα μια περσινή ομάδα. Με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω ότι δεν είμαστε μια καινούργια ομάδα, ούτε πειραματιζόμαστε εντελώς από την αρχή. Έχουμε φτάσει πέρσι σε ένα επίπεδο, εξελιχθήκαν και οι νέοι παίχτες που πήραμε πέρσι. Με αποτέλεσμα φέτος να έχω περισσότερες λύσεις ιδίου επίπεδου, ας το πούμε, ποιότητας. Και αυτό όντως είναι μια πραγματικότητα. Δημιουργεί και ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, το πούμε λίγο τετριμμένα και κλισέ. Τώρα πρέπει να καταλήξω στα τελικά σχήματα. Σε αυτό το τουρνά δώσαμε χρόνο σε όλα τα παιδιά. Παίξαν και οι 14 παίχτες. Ο καθένας στο βαθμό ετοιμότητας που έδειξε και στη φόρμα που έδειξε. Και πλέον στην τελική ευθεία θα πρέπει να καταλήξω εγώ σε πιο συγκεκριμένα πράγματα.